τον Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, καλημέρα. Ήσασταν από την πρώτη στιγμή στη φλεγόμενη περιοχή. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο ζήτημα. Δεν είναι ώρα βέβαια για ερωτηματικά, τι ακριβώς συνέβη και πώς, αλλά θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, επειδή γνωρίζετε καλά την περιοχή. Πριν μου κάνετε την ερώτηση, ναι. Πριν μου κάνετε την ερώτηση, θα ήθελα να σας πω ότι είστε απαράδεκτοι, γιατί περιμένουμε εδώ και έχασα τρία τέταρτα ερευνητικού χρόνου στην περιοχή και ήμουν υποχρεωμένος να ακούω τις ανοησίες των πολιτικών από το στούντιό σας. Κύριε Λέκα, ζητούμε συγγνώμη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια. Και με εξόργησαν. Δηλαδή, εάν η πολιτική. Η πολιτική νοοτροπία είναι αυτή που άκουσα. Πραγματικά μας αξίζουν αυτά τα χάλια. Κύριε Λέκα, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις σας. Δεν πρόκειται ποτέ οι πολιτικοί να αλλάξουν. Είναι, κύριε Λέκα, είναι πάντως. Καταλαβαίνετε, είναι μια μαραθώνια εκπομπή και αυτή που κάνουμε κι εμείς. Διότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί που είστε. Βλέπουμε πίσω σας είναι μια εικόνα καταστροφής αυτή που βλέπω και πίσω. Προσπαθούμε, κύριε Λέκα, να είμαστε παντού και να έχουμε όλες τις απόψεις. Τρία τέταρτα μέσα στον ήλιο και έχετε την άνεση των πολιτικών να παρουσιάζετε πολιτικούς μισή ώρα και να τους ακούμε μέσα στον ήλιο, χάνοντας και ερευνητικό χρόνο. Και εγώ και οι συνεργάτες σας εδώ πέρα. Σας ζητούμε συγγνώμη, κύριε Λέκα, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ευρύ φάσμα. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε όπως μπορούμε να ενημερώσουμε. Να βοηθήσω λίγο την κουβέντα. Ναι, Σπύρο. Βασίλη, Γεωργία, να βοηθήσω λίγο την κουβέντα. Καθώς κατεβαίναμε από το κτήμα, από τα βασιλικά κτήματα, προκειμένου να κάνουμε το ρεπορτάζ πλέον και να δούμε τις γειτονιές, μία-μία γειτονιά.